Εκεί που ονειρευόμαστε να πάμε ο κύριος Βλάχος και εγώ ένα ταξίδι, στο Buenos Aires. Εκεί θα συναντήσουμε την εξαιρετική κυρία Χριστίνα Τσαρδίκος, ή Τσαρδίκου επί το ελληνικότερο, η οποία είναι γιατρός, σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, γεννήθηκε εκεί, αλλά η καταγωγή της είναι από την Αρκαδία και τιμάει πάρα πολύ τις ελληνικές της ρίζες. Είναι γενικός χειρουργός και πλαστικός χειρουργός, και παράλληλα είναι και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ιατρικής, όπου διδάσκει βιοφυσική και γενική χειρουργική στους συναδέλφους της. Η μεγάλη αγάπη της κυρίας Τσαρδίκος είναι η ελληνική γλώσσα και η ελληνική παράδοση και ο πολιτισμός. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να διδάσκει την ελληνική γλώσσα στις ελληνικές κοινότητες, ταξιδεύοντας με τελείως εθελοντική διάθεση, με δική της επιθυμία μέσα από την καρδιά της, προκειμένου να κρατήσει ζωντανές τις ρίζες στους συμπατριώτες της. Έχει πάρει από τους γονείς της πολύ αγάπη για την Ελλάδα, για τη γλώσσα και τον πολιτισμό και έτσι ξεκίνησε και μια ραδιοφωνική εκπομπή που λεγόταν Αντάμωση και ακουγόταν σε όλη την Αργεντινή και έχει πολύ βραβευτεί. Ένα εξαιρετικό πλεονέκτημά της είναι ότι είναι και ποιήτρια, γράφει ποίηματα στην ελληνική γλώσσα και είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων. Είναι τομεάρχης για τη Λατινική Αμερική της εταιρείας φίλων του Νίκου Καζαντζάκη και η ιδιότητά της για την οποία βρίσκεται εδώ είναι ότι είναι πρόεδρος του ΝΟΣΤΟΥ. Ο ΝΟΣΤΟΥ είναι μια ελληνική πολιτιστική οργάνωση που την δημιούργησε το 2006 για τη διάδοση και διάσωση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής παιδείας στην Αργεντινή και στη Λατινική Αμερική. Ο ΝΟΣΤΟΥ λειτουργεί μέσα στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και προσπαθεί να κρατήσει ζωντανά όλα αυτά τα κομμάτια που αποτελούν την ιδιοσυστασία του πολιτισμού μας και του έθνους μας. Η κυρία Τσαρδίκος, λουσμένη από το ελληνικό φως, που είναι η σπουδαιότερη κληρονομιά που έχει από τους γονείς της, θα μας παρουσιάσει μία ακτίνα φωτός, τον Νόστο. Θα μας περιγράψει όλα όσα έχει κατορθώσει αυτά τα χρόνια, αλλά και όλα όσα ονειρεύεται να κάνει στο μέλλον. Κυρία Τσαρδίκος, καλώς ορίσατε. Ο λόγος σε Γεια εσάς. σας και καλησπέρα σας από Buenos Aires, από Αργεντινή, από την άλλη άκρη του κόσμου. Βρισκόμαστε τουλάχιστον 13.000 χιλιόμετρα μακριά και εδώ υπάρχει ελληνικό φως και ελληνική ζωή. Άκουσα τις υπέροχες ομιλίες σας, αυτές που έχουν σήμερα στολίσει αυτή την υπέροχη εκδήλωση και μιλήσατε πάρα πολύ για διατήρηση. Και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά με άλλο τρόπο. Βρισκόμαστε πολύ μακριά από την Ελλάδα, ζήσαμε χρόνια στα οποία ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση στο κάθε τι ελληνικό, πολύ δύσκολη ο τρόπος για να μάθουμε την ελληνική γλώσσα και έτσι αναγκαστήκαμε εμείς ήδη να διατηρήσουμε αυτή την υπέροχη πολιτιστική κληρονομιά που είχαμε λάβει, όπως καλά είπατε, από τους γονείς μας, από τις οικογένειές μας. Ζητώ συγγνώμη για τα ελληνικά μου, βέβαια, εγώ έχω μεγαλώσει και γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, αλλά προσπαθώ με κάθε τρόπο να δημιουργήσω μια καινούρια Ελλάδα σε αυτή την άκρη του κόσμου. Αυτό που λένε όπου γης πατρίς. Έτσι ξεκίνησε ο Νόστος το έτος 2006, εδώ και 16 χρόνια. Ο νόστος είναι ο προσωπικός μας νόστος, η προσωπική μας επιστροφή στις ρίζες. Αναγκαστήκαμε να φέρουμε εμείς την Ελλάδα κοντά μας, να τη φέρουμε με έναν τρόπο απλό, καθημερινό για όλο τον κόσμο, με έναν τρόπο που δεν χρειαζόταν να πληρώσει κανείς τίποτα, ούτε και λάβαμε ποτέ χρήματα από κανέναν. Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω ένα... Προσπαθώ τώρα να εδώ να το παρουσιάσω κι εγώ, μια στιγμή. Να πούμε παρεπιπτόντως ότι είναι εξαιρετικά τα ελληνικά σας. Σας ευχαριστώ. Σας απολαμβάνω. Συγγνώμη. Λοιπόν. Βλέπετε την παρουσίαση. Πολύ ωραία, ναι. Ωραία. Λοιπόν,
Αυτό είναι ο λογότυπος είναι της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος, όπως σας είπα, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2006, που ο σκοπός της και ο στόχος της είναι η διάδοση, η διατήρηση και η διάσωση της ελληνικής παιδείας, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας και πάνω απ' όλα της ελληνικής ψυχής σε αυτή την άκρη της γης και όχι μόνο για τον Buenos Aires της Αργεντινής αλλά και για όλη τη Λατινική Αμερική όπου υπάρχουν, θα έλεγα εντός εισαγωγικών, τραγικές ανάγκες για την παρουσία του ελληνικού εκπαιδευτικού στοιχείου. Ο Νόστος όλα αυτά τα χρόνια έχει εργαστεί πάρα πολύ. Όπως είπατε, διδάσκουμε ελληνική γλώσσα και έχουμε υπογράψει μια συμφωνία με το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, UBA. Είμαστε η πρώτη, ας πούμε, ομογενειακή οργάνωση που λειτουργεί μέσα σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Εκεί κάνουμε τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας, εκεί διδάσκουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, όχι μόνο για τους ομογενείς μας, αλλά και για όσους θέλουν, όλη την κοινωνία του πανεπιστημίου, όλος ο κόσμος ελεύθερα μπορεί να έρθει να μάθει ελληνική γλώσσα σε τρία επίπεδα. Αυτές είναι μερικές φωτογραφίες από τα μαθήματά μας. Κάνουμε και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, βέβαια, και με άλλο τρόπο. Για αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν στο πανεπιστήμιο, έχουμε εδώ και πολύ καιρό ξεκινήσει με μαθήματα που στην αρχή γινόντουσαν μέσω email, δηλαδή ερχόμαστε σε επαφή με τους μαθητές μας με email στα οποία τους στέλναμε όλο το μάθημα και μετά αυτοί κάνανε διάφορες δραστηριότητες πάνω σε αυτά που τους στέλναμε. Ολόκληρη χρονιά κράταγε το κάθε μάθημα από αυτά. Βέβαια αυτό πριν ξεκινήσει η εφαρμογή Zoom, όπως καλή ώρα χρησιμοποιούμε τώρα, με την οποία εδώ και 4 χρόνια έχουμε ξεκινήσει μαθήματα ελληνικής γλώσσας που γίνονται 2 φορές τη βδομάδα. Είναι ειδικά μαθήματα, να σας πω γιατί έχουμε εκατοντάδες μαθητές, ισπανόφωνοι βέβαια, για τους ισπανόφωνους γίνονται αυτά τα μαθήματα, που κατοικούν όχι μόνο στην Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Κολομβία, Περού, Μεξικό, μέχρι και Ισραήλ, Γαλλία, δηλαδή ισπανόφωνοι μετανάστες που βρίσκονται σε άλλες χώρες του κόσμου και που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Να σας πω που η εμπειρία μας είναι καταπληκτική πάνω σε αυτά τα μαθήματα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αυτούς που δεν μπορούν να συνδεθούν στο Zoom και θέλουν να λάβουν αυτά τα μαθήματα μέσα στην πλατφόρμα μας, στο YouTube, στο κανάλι της ελληνικής πολιτιστικής οργάνωσης Νόστος, που λέγεται Cultural Hellenica Nostos, άμα βάλετε Νόστος στο YouTube θα το βρείτε. Εκεί υπάρχουν μαθήματα που τα έχουμε αναρτήσει, δηλαδή έχουμε αναρτήσει κύκλους μαθημάτων για αυτούς που θέλουν στο δικό τους το χρόνο και στη δική τους την ώρα να μάθουν ελληνικά μέσα σε αυτή την εφαρμογή, πάλι μέσα στο YouTube. Και να σας πω ότι έχουμε χιλιάδες και χιλιάδες άτομα που μπορείτε να τα δείτε στα view που υπάρχουν, που έχουν παρακολουθήσει και πράγματι η κριτική τους σε αυτά τα μαθήματα είναι εξαιρετική. Βέβαια, αυτά είναι για τους μεγάλους. Έχουμε μαθήματα και για τα μικρά παιδιά από 4 ως 12 ετών που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Βέβαια, τους μαθαίνουμε μέσα από το παιχνίδι και πάλι μέσα από το YouTube. Υπάρχουν και αυτά τα μαθήματα και κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά. Το πολύ ωραίο είναι ότι αυτά τα παιδάκια μετά μας στέλνουν τα βιντεάκια με αυτά που μάθανε. Και νομίζουμε εμείς ότι έχουμε σκορπίσει αυτό το ελληνικό φως σε πολλά σπίτια, σε ελληνικά σπίτια που δεν είχαν καμία δυνατότητα να μάθουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, αλλά και στους ξένους που αγαπούν φοβερά τη γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας. Βέβαια, η δράση του Νόστου δεν είναι μόνο στο εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και προσπαθούμε να κάνουμε γνωστή όλο τον, να κάνουμε γνωστό όλο τον ελληνικό πολιτισμό. Παραδείγματος χάρη, την ελληνική λογοτεχνία. Κάνουμε σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο, για τον Σεφέρη, τον Καβάφη, τον Ελίτη, για όλους τους Ελλήνες λογοτέχνες, για τους αρχαίους δημιουργούς, αλλά και για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Βρετάκο, Καζαντζάκη, όπως βλέπουμε εδώ, είναι οι μερίδες που έχουμε κάνει.
Έχουμε βέβαια και διδασκαλία ελληνικών χορών. Τα παιδιά και οι μεγάλοι έρχονται και μαθαίνουν ελληνικούς χορούς. Όλα αυτά γίνονται, όπως σας είπα, μέσα στο Πανεπιστήμιο του Buenos Aires. Και οι εκδηλώσεις μας γίνονται ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Buenos Aires, ή στην κυβέρνηση της χώρας, ή και στο Σενάδο, στο Κογκρέσο της Αργεντινής. Γιατί ο νόστος έχει μπει στις καρδιές όλων εδώ στην Αργεντινή και αυτό μας τιμά πάρα πολύ όλους σαν Έλληνες. Εδώ έχουμε τους ελληνικούς χορούς, εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία, τα παιδιά μας που χορεύουν σε μια πλατεία του Buenos Aires την ημέρα που γιορτάσαμε την ημέρα της Ελλάδας στην Αργεντινή. Όλη την ημέρα ήταν μια μεγάλη φιέστα, μια μεγάλη γιορτή. Όπως σας είπα, για τα πολιτιστικά μας, διότι έχει σχέση με τις διαλέξεις, με τις συναντήσεις. Δουλεύουμε, συνεργαζόμαστε άμεσα με το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires, με το Πανεπιστήμιο Belgrano της Αργεντινής, Universidad Belgrano, με την UCA, το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αργεντινής, με την UNE, το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Αργεντινής και με το USAL, το Πανεπιστήμιο Salvador, πάλι του Buenos Aires, με τα τμήματα φιλοσοφίας, θεάτρου, λογοτεχνίας, με όλα αυτά. Ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του νόστου είναι που κάθε χρόνο, εδώ και 12 χρόνια, καταφέρνουμε και κάνουμε το ελληνικό συνέδριο νόστος μέσα στο Πανεπιστήμιο και αυτό. Αυτό το συνέδριο κρατάει 2, 3, 4, 5 μέρες, εξαρτάται τα θέματα που έχουμε και το θέμα του πάντα είναι το ίδιο. Και το ονομάζουμε έτσι, η επιρροή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στις επιστήμες και στις τέχνες. Και φέρνουμε καθηγητές από όλο τον κόσμο και μιλάνε σε αυτό το συνέδριο. Όσους μπορούμε βέβαια τους έχουμε ζωντανά, όσους είναι εδώ από την Αργεντινή και τους υπόλοιπους, τους έχουμε μέσα βίντεο, Zoom, αν και πολλοί παίρνουν άδεια από τα πανεπιστήμια τους και έρχονται στο Buenos Aires για να παρακολουθήσουν αυτό το συνέδριο, που πια έχει γίνει κάτι που το γιορτάζουμε όλοι, δηλαδή περιμένουμε πότε θα φτάσει η μέρα του χρόνου. Συνήθως γίνεται Οκτώβριο, Νοέμβριο μήνα εδώ στο Buenos Aires. Βέβαια, συνεργαζόμαστε και με άλλους πολιτιστικούς φορείς εδώ στην Αργεντινή και στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, εδώ σας έχω φέρει μια φωτογραφία που είναι από μια διάλεξη που κάναμε στην πρεσβεία της Ιταλίας για τη μεγάλη Ελλάδα, τη Μάγνα Γκρέτσια, και για τον Γκρικό. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, μία από τις πολλές. Και μετά, άλλη μία από τις δραστηριότητές μας είναι οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, οι οποίοι έχουν, πώς να σας πω, έχουν αφήσει ιστορία μερικοί από αυτοί. Έχουμε κάνει 4 λογοτεχνικούς διαγωνισμούς μέχρι τώρα. Τον πρώτο διαγωνισμό το 2008 με θέμα τον ελληνικό πολιτισμό. Το δεύτερο διαγωνισμό το 2009 με θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο, ο ελληνισμός. Το 2011 κάναμε ένα σπουδαίο λογοτεχνικό διαγωνισμό που λεγόταν «Γλυκτά του Παρθενώνα, η ιστορία μιας κλοπής ή η κλοπή της ιστορίας». Με αυτό το διαγωνισμό που λάβαμε πάνω από 200 έργα από όλο τον κόσμο και προσπαθήσαμε να κινήσουμε την κοινή γνώμη προς το θέμα της κλοπής των γλυπτών του Παρθενώνα, φτάσαμε μέχρι τη Βουλή της Αργεντινής, μέχρι το Κογκρέσο, στο Σενάδο της Αργεντινής, από εκεί είναι αυτή η φωτογραφία που βλέπετε, και η ίδια κυβέρνηση της Αργεντινής αναγνώρισε την ανάγκη της επιστροφής των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης και στην Ελλάδα. Έγινε η απονομή βραβείων στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα για τα έργα που λέγαμε στην ελληνική γλώσσα και η απονομή των βραβείων στην ισπανική γλώσσα στο Σενάδο, στη Βουλή της Αργεντινής. Ταξιδέψαμε με 3 βουλευτές στην Ελλάδα για να γίνει αυτή η απονομή βραβείων στο Μουσείο της Ακρόπολης. Εντός εισαγωγικών θα σας πω πως όλα αυτά γίνονται με δικά μας έξοδα. Να ξέρετε πως κανείς δεν μας ζήτησε να κάνουμε κάτι. Το κάνουμε με την ψυχή μας, με όλη μας την καρδιά. Γι' αυτό όσοι μας ακούτε σήμερα εδώ, σας παρακαλούμε να ενισχύσετε αυτό το έργο. Δεν ζητάμε τίποτα, απλώς τη συμμετοχή σας σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε όσα προτείνουμε να μας βοηθήσετε να ακουστεί η φωνή μας. Είμαστε πολύ περήφανοι
που είμαστε Έλληνες σε αυτή την άκρη του κόσμου. Και αυτός ο τελευταίος διαγωνισμός μας που έγινε πέρυσι το 2021 για τα 200 χρόνια βέβαια της Λευτεριάς μας. Ο διαγωνισμός λεγόταν 200 χρόνια Λευτεριάς και Ελληνισμού. Πάλι εκεί λάβαμε πάνω από 200 συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Βέβαια, έχουμε εκδώσει όλες τις ανθολογίες και τις στέλνουμε δωρεάν όπου μας τις ζητάνε από κάθε διαγωνισμό. Από τον τελευταίο μας διαγωνισμό υπάρχει μια ψηφιακή έκδοση. Λόγω COVID δεν έγινε η έκδοση σε χαρτί του διαγωνισμού. Κάνουμε και πολιτιστικά ταξίδια στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 30 πολιτιστικά ταξίδια στην Ελλάδα. Πάνω από 500 άτομα, οι περισσότεροι καθηγητές από Αργεντινή, έχουν ταξιδέψει και γνωρίσει την Ελλάδα, αλλά με τα δικά μας μάτια. Με αυτά που τους δείχνουμε όλα τα αξιοθέατα. Και θα εντάσσουμε και τα δύο τα μουσεία που άκουσα μόλις στο Μεσολόγγι. Βέβαια, γυρίζουμε όλα τα αξιοθέατα της πατρίδας μας και νομίζουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να γινόμαστε και πρεσβευτές του τόπου μας. Αυτό για μας, αυτές είναι φωτογραφίες από τα ταξίδια. Νομίζω ότι έχω περάσει το χρόνο μου. Έχουμε κάνει το πρώτο φεστιβάλ θεάτρου Ελλήνο-Αργεντίνικου θεάτρου εδώ στην Αργεντινή. Έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλά θεατρικά έργα που έχουν κάνει Αργεντίνοι δημιουργοί με ελληνικά θέματα και ελληνικό θέατρο εδώ στην Αργεντινή. Πάρα πολλά, πάνω από 100 εκδηλώσεις από αυτές. Και τέλος, σας ευχαριστώ για αυτό το χώρο που μου δίνετε για να μπορέσω να σας πω τη δική μας ιστορία. Γιατί χωρίς να το θέλουμε, γράφουμε ιστορία οι Έλληνες της Αργεντινής. Να ευχαριστήσω θερμά, πολύ θερμά με την καρδιά μου, τον κύριο Γιώργο Βλάχο, που με προσκάλεσε να είμαι σήμερα μαζί σας και ο Νόστος και όλοι μας είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τσαρδίκο, με συγχωρείτε η κυρία Μιλωνά που πήρα το λόγο έτσι αυθόρμητα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμήσατε σήμερα με την παρουσία σας εδώ. Εμένα κάθε φορά με συγκινείτε που μιλάμε και είμαι σίγουρος ότι όλοι συγκινήθηκαν που σας άκουσαν για όλη αυτή την πλούσια δράση, τη δική σας και όλων των συνεργατών σας και του Νόστου. Και είμαι σίγουρος ότι και η κυρία Μόσιο θα ξεκινήσει από την αρχή να σκέφτεται την πρόταση που της έκανα να έρθουμε στο επιστημονικό συνέδριο το 2023. Αν μου επιτρέπετε εμένα να πάρω το λόγο, αν μου επιτρέπετε κυρία Μόσιο. Εννοείται. Πραγματικά συγκινήθηκα, είχα ακούσει για τις δράσεις που κάνει η κυρία Τσαρδίκου. Βλέποντάς τες τώρα με κάθε λεπτομέρεια, πραγματικά συγκινήθηκα και έχω να της πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι στη διάθεσή της και στο πλευρό της για ό,τι χρειαστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τσαρδίκου και την κυρία Γρίβα και τον κύριο Βλάχο για τις παρεμβάσεις τους. Συγχαρητήρια και πάλι για τις δράσεις σας. Εγώ το πρωί επισκέφθηκα την ιστοσελίδα μετά από προτροπή του κυρίου Βλάχου, την ιστοσελίδα του Νόστου και είδα πραγματικά όσα εξαιρετικά κάνετε για να προσελκύσετε ανθρώπους την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Ο Νόστος είναι η ευλογημένη επιστροφή στην πατρίδα μας, βρίσκεται πάνω απ' όλα στην καρδιά μας. Και εσείς το ίδιο είστε στην καρδιά μας και στη σκέψη μας. Αφού σας αναφέρω ότι οι αδύρυτες υποχρεώσεις κράτησαν παρά τη θέλησή της μακριά μας, την κυρία Ζαχάρη,